Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στην Ορεστιάδα. Θερμή υποδοχή το επιφυλάχθηκε στον Δήμο Ορεστιάδας. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης στην Ορεστιάδα, τη δήλωσε για την υποψηφιότητά του και τους στόχους του. Το Δεύτερο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας, Χριστίνα Αγγελιλούδη, με αφορμή το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Τι ευχήθηκε στους μαθητές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, Τετάρτη 15 Μαΐου. Σήμερα κίνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με μεγαλοπρέπεια υποδέχθηκε η πόλη μας τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού και του Δημάρχου Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επισκέφθηκε τον ομό Εύρου με αφορμή την παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις των Ελευθεριών της Αλεξανδρούπολης. Με κάθε μεγαλοπρέπεια υποδέχθηκε σήμερα η Ορεστιάδα τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, Γεώργιο, μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνού και του Δημάρχου Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλου. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων τελέστηκε με λαμπρότητα η δοξολογία παρουσία των τοπικών αρχών και πλήθος πιστών. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος και η ελεγχιστότης μου με τα τριερού κλήρου των τοπικών αρχών, πολιτικών και στρατιωτικών, αντιπροσωπιών της μαθητιώσης νεολαίας και των συλλόγων και του χριστεπολίμου λαού της Θεοσώστου επαρχίας μας, σας υποδεχόμεθα εις την ακριτική πόλη της Νέας Ορεστιάδος, η οποία ιδρύθη μόλις προ 101 ετών το 1923, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, αποκλειστικά από πρόσφυγες της Αδριανούπολης και Καραγκατσιανούς, πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία. Σας υποδεχόμεθα μακαριότατες σε έναν τόπο όπου συναντώνται Ανατολή και Δύση, Βοράς και Νότος, όπου συναντώνται δύο θρησκείες και τρεις πολιτισμοί, σε έναν τόπο που είναι ποτισμένος με αίμα μαρτυρικό, με τον τίμιο υδρότα των προγόνων μας και με τα δάκρυα των προσφύγων, οι οποίοι εξυναγκάστηκαν βιαίως να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους εστίες και αποφάσισαν να ακτίσουν τη νέα τους πατρίδα εδώ, δίπλα στην παλιά, για να τη βλέπουν με την ελπίδα να επιστρέψουν κάποτε πίσω. Δυστυχώς, συμπληρώθησαν 101 χρόνια. Στις 20 Ιουλίου φέτος, το 2024, συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που ο Ύπουλος Εχθρός πλήγωσε για μια ακόμα φορά τον ελληνισμό της Κύπρου και μαζί του πονά μέχρι σήμερα ο απανταχού της γης ελληνισμός. Είναι μια πληγή χαίρουσα παρά το πέρασμα των δεκαετιών. Ο ελληνισμός όμως ποτέ δεν ξεχνά. Φέτος λοιπόν που συμπληρώνονται 101 χρόνια από την μεγάλη έξοδο του ελληνισμού της Θράκης από τις αλυσμόνητες πατρίδες του, φέτος που συμπληρώνονται 50 χρόνια παράνομης και άδικης κατοχής του 34% της Μεγαλονήσου από τον Ατήλα, σας υποδεχόμεθα με πολύ σεβασμό μακαριότατε από την νότια ανατολική σκαπιά του ελληνισμού την Κύπρο, στην βόρεια ανατολική εσχατιά του, την Νέα Ορεστιάδα. Οι δύο αυτές εσχατιές έχουν άλλωστε κοινούς πνευματικούς δεσμούς. Συγκεκριμένα μόλις προλίγουν, άμα τη εισόδο σας, σας υπεδέχθημεν κάτω από το ανίστακτο βλέμμα της Παναγίας του Κήπου, η εικόνα της οποίας προέρχεται από το μετόχι της Μονής του Κήπου, που λειτουργούσε μέχρι το 1922 στην Αδριανούπολη,
και που σήμερα η εικόνα αυτή φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός στο κοιμηλιαρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Λίγο πιο πριν προσκυνήσατε την εικόνα του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος για να μας θυμίζει ότι ο Δήμος Ορεστιάδος από δεκαετιών είναι αδελφοποιημένος Δήμος με αυτόν της κατεχόμενης μόρφου. Να σημειωθεί ότι σήμερα σε ειδική τελετή που θα γίνει στο χώρο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα αναγορευτεί σε επίτιμο δημότη Αλεξανδρούπολης από τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη μετά την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, σεβασμιότατε, για τους καλούς σας λόγους, αλλά και την υποδοχή που με επιφυλάξατε. Ευχαριστώ και τον Άγιον Αλεξανδρούπολεως, ο οποίος από προχθές μας συνοδεύει και επιταψιλεύει σε εμάς απραγμία τη φιλοξενία του. Συγκινούμε ιδιαίτερα που πατώ τα χώματα της Θράκης, ενός τόπου ομοιοπαθούς προς τον δικό μου τόπο, τον τόπο της Κύπρου. Πριν από λίγο σταματήσαμε, εκεί που είδαμε τον Εύρο και αντικρίσαμε τα σκλαβωμένα εδάφη της Ανατολικής Θράκης. Το ίδιο κάνουμε και στην Κύπρο και από την Αρχιεπισκοπή και από πολλά μέρη μας, τα οποία είναι ακόμα ελεύθερα, αντικρίζουμε τα σκλαβωμένα μέρη της Κύπρου. Και είναι διάπειρη η ευχή μας προς τον Θεό να συντιμήσει τον χρόνο της δοκιμασίας μας και να επιτρέψει να επιστρέψουμε πίσω στα εδάφη μας, να ελευθερωθεί ο τόπος μας. 520 εκκλησίες μας βρίσκονται κάτω από την κατοχή. 80 έχουν μετατραπεί σε τεμένη μουσουλμανικά. Άλλες έχουν καταγραφιστεί, άλλες έχουν μετατραπεί σε στάβλους ζώων, σε οίκους διασκεδάσεων και μερικές έχουν αφαιθεί στο έλεος του χρόνου. Αυτά όλα και όλα τα ιερά μας περιμένουν την επάνωδο μας εκεί και να τα ελευθερώσουμε. Θεωρώ την ευκαιρία κατάλληλη για να σας εκθέσω λίγο το θέμα της Κύπρου με τη συγκλήρωση των 50 χρόνων από τις εισβολής της Τουρκίας, της κατοχής του 37% του εδάφους μας και της συνεχούς προσπάθειας εξάλληψης κάθε ίχνους που να δείχνει την ελληνικότητα και την χριστιανικότητα του κατεχόμενου τόπου. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Διαμαντής Παπαδόπουλος, μαζί με τους αντιδημάρχους της πόλης, υποδέχθηκαν με τιμές τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Υιού Στενιανής και Πάσης Κύπρου, Γεώργιο, στο Δημαρχείο της πόλης, μετά τη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Το Δημαρχείο Ορεστιάδας επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Υιού Στενιανής και Πάσης Κύπρου, Γεώργιος, με αφορμή την παρουσία του στην πόλη, μαζί με τον Μητροπολίτη Δημοτήχο Ορεστιάδας και Σουφλίο, κύριο Δαμασκηνό. Τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τον Μητροπολίτη, μαζί με τον Αρχιερατικό Επίτροπο αλλά και τους λοιπούς κληρικούς, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος μαζί με τους αντιδημάρχους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην Ορεστιάδα, στο άκρο αυτό του ελληνισμού, σε ένα χώρο ομοιοπαθή με τον δικό μου, τον χώρο της Κύπρου. Αναπολούμε τα παλιά, τους πρόσφυγες που έστησαν εδώ τη νέα τους κατοικία, τη νέα τους πατρίδα. Νιώθουμε και εμείς τον πόνο τους και προσπαθούμε εκείνα τα οποία έπαθε τότε ο ελληνισμός να τα αποφύγουμε για την Κύπρο. Γιατί μπορεί να πέρασαν 50 χρόνια για μας, δεν υπογράψαμε ευτυχώς κάτι και διατηρούμε την ελπίδα της απελευθέρωσης. Εύχομαι όλος ο ελληνισμός να καταλάβει ότι πάσχει ένα μέρος του έθνους και κινδυνεύει και να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις ώστε να αποφύγουμε μια νέα εθνική τραγωδία όπως είχαμε πριν 100 χρόνια με τον εκπατρισμό τόσων Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη και από τη Μικρά Ανασία γενικά. Εύχομαι κάθε καλό στον Δήμαρχο, τον οποίο ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και στο λαό του Θεού που κάθεται εδώ και εύχομαι ο Θεός να δώσει ανακούφιση από εκείνες τις μνήμες, τις εφιαλτικές που θα έχουν οπωσδήποτε από τους προγόνους τους και θα μεταφέρουν και στους απογόνους τους. Ο Θεός να μην δώσει ξανά μια τέτοια τραγωδία. Εύχομαι όμως σήμερα να ριζώσουν στον νέο αυτό χώρο. Η Ελλάδα δεν είναι τόσο γεωγραφία όσο μια ιδέα την οποία πρέπει να αναπτύξουμε.
Είχαμε σήμερα την μεγάλη τιμή, χαρά και ευλογία να υποδεχτούμε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κύριο Γεώργιο. Οι δεσμοί μας με την Κύπρο, της ακριτικής μας πόλης, είναι διαχρονικοί, είναι δεσμοί πνευματικοί, είναι δεσμοί εκκλησιαστικοί, είναι και δεσμοί ανθρώπινοι και φιλικοί. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και μια αδελφοποίηση με το Δήμο της Μόρφου, ένα Δήμο ο οποίος και αυτός, όπως και εμείς, στην πραγματικότητα έφυγε από τα πατρογονικά του εδάφη για να μετεγκατασταθεί κάπου αλλού. Η επίσκεψη εδώ του Μακαριωτάτου είναι μια πολύ μεγάλη τιμή, αλλά είναι κυρίως μια ευλογία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές του και για την παρουσία του και για όσα πολύ όμορφο μας έχει πει και εδώ και στην δοξολογία πριν. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Την επίσκεψή σας εδώ, είναι μια σαφιά μόνο και τόπο με την Ιφηγένεια. Η Ιφηγένεια είναι το σύμβολο της πόλης μας, γιατί όπως γράφει και εδώ, θα το δείτε, θυσιάστηκε η παλιά Ιωρεστιάδα για την Πατρίδα, γιατί δόθηκε αντί πολεμικών αποζημιώσεων στην Τουρκία. Ο Αρχιεπίσκοπος περιηγήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου και θαύμασε τη θέα της κεντρικής πλατείας από τον μπαλκόν του Δημαρχείου. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου φύτεψαν συμβολικά ένα δέντρο μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Με αφορμή την περιοδία του στον Εύρο, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, βρέθηκε στην Ορεστιάδα και επισκέφθηκε τον Δήμαρχο της πόλης, Διαμαντή Παπαδόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή για τις ιδιαίτερες ανάγκες του βόρειου τμήματος του νομού Εύρου, ενώ συζητήθηκαν και διάφορες ιδέες για την ανάπτυξη της περιοχής. Με αφορμή την περιοδία του στον Εύρο, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Μανώλης Κεφαλογιάννης, επισκέφθηκε την Ορεστιάδα και συγκεκριμένα το Δημαρχείο της πόλης, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος. Επισκέφτηκα σήμερα τον Δήμαρχο Ορεστιάδας για να συζητήσω με θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο νομός Εύρου και ιδιαίτερα η περιοχή της Ορεστιάδας που βρίσκεται στην εσχατιά της Ελλάδος, στο αναλυτολικότερο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχει ειδική μέρημνα, αρρωγή και συμπαράσταση από τα ευρωπαϊκά όργανα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συντονίσω τις προσπάθειές μου με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας, ο οποίος έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, αφορούν τα αναπτυξιακά έργα, τα πανεπιστήμια, αλλά και τη φορολογία. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα, αλλά είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε και να ανοίξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη, όπως ξέρετε, προσπαθεί να προχωρήσει την πολιτική της ενοποίησης. Μια από τις βασικές πολιτικές της πολιτικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Γι' αυτό, μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές στο επόμενο χρονικό διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το κοινό αμυντικό δόγμα. Ένα κοινό αμυντικό δόγμα το οποίο ξεκίνησε το 1950 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ευωδόθηκε και σήμερα που αντιμετωπίζομαι για δεύτερη υποφορά εισβολή και κατοχή στην Ευρώπη, που είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας, δηλαδή μετά από 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή της Κύπρου το 1974, η Ευρώπη αποφασίζει να θωρακίσει την αμυντική της ταυτότητα και την αμυντική της ένωση. Αυτό δίνει τεράστιες ευκαιρίες, διότι και θα προστατεύονται τα σύνορά μας, αλλά και αυτοί που είναι οι συντοριοφύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηριχτούν. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε με τον Δήμαρχο. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε και είναι βέβαιο ότι θα συνοήσουμε τις προσπάθειές μας και τώρα και στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ενημέρωσε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή για τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως το δημογραφικό και το μεταναστευτικό, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν ιδέες που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής. Είχαμε τη χαρά σήμερα να μας επισκεφτεί ο κύριος Κεφαλογιάννης, να επισκεφτεί την πρώτη πόλη της Ευρώπης, όπως λέω εγώ, και την πιο νέα πόλη της Ελλάδας, και να συζητήσουμε για τα θέματα τα οποία είναι πολλά, όπως γνωρίζετε όλοι, το μεταναστευτικό, το δημογραφικό, η επανάπτυξη που υπάρχει αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι με τον κύριο Κεφαλογιάννη μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, να βρούμε λύσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει σε αυτά τα προβλήματα και να βοηθήσει στη λύση τους. Σε κάθε περίπτωση,
επειδή έχουμε τις επικείμενες ευρωεκλογές, πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα προβλήματα που πιθανότητα έχει, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή την περίοδο για να προστατεύσει και τα συμφέροντα της Ευρώπης, αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και σίγουρα και τα συμφέροντα της Οριστιάδας εδώ που είμαστε στην εσχατιά της Ελλάδας. Εν όψη των επικείμενων ευρωεκλογών, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Νίκος Παπάς, επισκέφτηκε την Ορεστιάδα και έκανε δηλώσεις στη δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας. Σημειώνεται ότι οι ευρωεκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Ιουνίου. Την Ορεστιάδα επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα επισκέφθηκε την Καβάλα, τη Ξάνθη, τη Κομωτινή, την Αλεξανδρούπολη και την πόλη της Ορεστιάδας. Αρχικά η επίσκεψή μου είναι στα πλαίσια της περιοδίας που κάνουμε, να γνωρίζουμε ανθρώπους, να ακούμε τα προβλήματα, τις ανησυχίες τους. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, έτσι στην πιο απομακρυσμένη, να το πω έτσι, το πιο απομακρυσμένο βόρειο αστικό κέντρο της χώρας μας. Ήρθα και εδώ να συναντήσω πολίτες. Νιώθω πολύ όμορφα, μου αρέσει. Και όπως είπα πριν, στα πλαίσια της περιοδίας να ακούσουμε τους ανθρώπους της. Το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Παιδείας Χριστίνα Αγγελιλούδη με αφορμή το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Η αντιδήμαρχος ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τους ευχαρίστησε για όλες τις δράσεις που υλοποίησαν μέσα στη χρονιά. Το δεύτερο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Παιδείας Χριστίνα Αγγελιλούδη με αφορμή τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Ήταν μια σκέψη ως νέα δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι το σχολικό έτος ουσιαστικά έχει τελώσει και θέλαμε να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι στις τάξεις οι οποίες δεν θα δώσουν τις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από τη Δευτέρα με το επαγγελματικό λύκειο και σήμερα στο δεύτερο λύκειο της πόλης μας. Με αφορμή τις εξετάσεις πανελλαδικές που περιμένουμε για την προετοιμασία των παιδιών, ήθελα να τα ευχηθώ μια καλή επιτυχία και κάποιες συμβουλές στο να προσέχουν τον εαυτό τους, να έχουν την καλή τους προετοιμασία και να είναι εντάξει με τον εαυτό τους και όλα τα άλλα βρίσκονται. Οι μέρες των εξετάσεων είναι λίγες για να καθορίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία από εδώ και πέρα. Άλλωστε, βρισκόμαστε σε μια εποχή του διαβίου μάθησης και θα τους δοθούν πολλές ευκαιρίες λοιπόν για τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, να προσέχουν τους εαυτούς τους και από τη στιγμή που φύγουν από την πόλη μας για σπουδές, θα τους πω καλή αντάμωση να έρθουν στην πόλη μας και να προσπαθήσουν σε αυτή την πόλη να κάνουν την επαγγελματική τους ζωή και αποκατάσταση και την οικογενειακή τους ζωή. Η συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων και του Δήμου Ορεστιάδας θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Ορεστιάδα Χριστίνα Αγγελιλούδη. Αυτό το θέλουμε πολύ και σίγουρα θα το κάνουμε και με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς θα είμαστε κοντά στα σχολεία μας όπως και με όποιο τρόπο γίνεται. Είτε σε προβλήματά τους, είτε με δράσεις τα οποία τα παιδιά τα βάζουν σε κάποια άλλα λόγια και κάποιες άλλες σκέψεις. Ήδη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία με το Συμβούλιο Νέων, το οποίο είναι από τις αρμοδιότητες της δικές μου, για να κάνουμε το πρόγραμμα γίνει για μια μέρα σύμβουλος και εκεί θα είστε φυσικά και εσείς και θα το παρακολουθείτε. Είναι για όλες τις τάξεις του Λυκείου και μετά θα γίνεται και κάποια προσομοίωση στο Δημοτικό Συμβούλιο να συμμετέχουν τα παιδιά ως Δημοτικοί Σύμβουλοι. Και φυσικά σε όλες τις δράσεις, συνεννόησα με τους εκπαιδευτικούς και με τους διευθυντές, ήδη είμαστε σε μια πολύ καλή επικοινωνία και θα συνεχίσουμε να την έχουμε και από τις επόμενες σχολικές χρονιές. Ο Θεός μας έχει καλά. Η συνεργασία του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας με το Δήμο συνεχίζεται καθώς είναι δίπλα μας σε ό,τι και αν χρειαστεί, τονίζει η Διευθυντρία του Σχολείου Θωμαή Ζαβαλιάρη. Σήμερα είμαστε περιχαρείς διότι έχουμε κοντά μας την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Αγγελιλούδη Χριστίνα, αλλά και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας, την κυρία Σταθουράκη. Νιώθουμε πολύ καλά διότι αντιλαμβανόμαστε ότι η συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας συνεχίζεται, είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε και αν χρειαστούμε. Είναι πολύ σημειολογικό το γεγονός ότι ήρθαν σήμερα, 2 μέρες πριν τη λήξη του διδακτικού μας έτους, δίνοντας ευχές στα παιδιά μας, δίνοντας και συμβουλές και ουσιαστικά δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην περίοδο που διανύουμε.
Οι μαθητές μας σε δύο μέρες θα αφήσουν τη Γάμα Λυκείου το σχολείο και θα μπουν στον αγώνα των ενδοσχολικών εξετάσεων, για τη Γάμα Λυκείου μιλάω, και των πανελλαδικών αργότερα. Ένα μαθητές της Α και της Β θα συνεχίσουν μέχρι και τις 15 Ιουνίου τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις, διότι η συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για να μπορέσει και το παιδί να δει μπροστά και να αντιληφθεί ότι ο Δήμος είναι δίπλα του. Επομένως, αγαπάω την πόλη, φροντίζω την πόλη, νοιάζομαι και δημιουργώ πράγματα για την πόλη. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους, έχουν δίπλα και ένα Δήμο που θα τους στηρίξει σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και εγώ ως διευθύντρια χαίρομαι, διότι το σχολείο, όπως γνωρίζουμε, είναι μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανήκει στο Δήμο. Επομένως, το γεγονός ότι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, όμορφο σχολείο, πολύ καλή συνεργασία, θεωρώ ότι είναι προϊόν πρώτα απ' όλα ενδιαφέροντος του Δήμου, αλλά και υγιούς συνύπαρξης εκπαιδευτικών, γονέων και όλων των άλλων φορέων που συνεργάζονται με αυτόν. Είμαστε σύμφωνοι και μάλιστα χαιρόμαστε με αυτές τις δράσεις και με το Συμβούλιο Νέων αλλά και με διάφορα άλλα προγράμματα που από ό,τι γνωρίζω θα τρέξουν, διότι δίνεται έτσι η ευκαιρία πρώτα απ' όλα το σχολείο να κάνει ένα άνοιγμα στην κοινωνία και δεύτερον οι μαθητές μας να ενταχθούν πιο ομαλά στην κοινωνία των ενηλίκων, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, διότι με τα προγράμματα αυτά δίνεται η δυνατότητα πρώτα απ' όλα να ξεδιπλώσουν και πολλά ταλέντα που έχουν οι μαθητές και οι μαθητριές μας, αλλά πιθανόν να έχουν και κάποια άλλα σχέδια στο μυαλό τους, όνειρα, οράματα που εμείς ως ενήλικες να μην μπορούμε να τα δούμε. Επομένως, αυτό το νέο αίμα θα δώσει και ένα άλλο χρώμα σε οτιδήποτε γίνει μέσα στην πόλη μας. Στη Μεγάλη Δοξιπάρα του Δήμου Ορεστιάδας θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Η Μεγάλη Δοξιπάρα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρου προς τη μετρορυακή γραμμή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Ανήκει στο Δήμο Ορεστιάδας. Απέχει 25,5 χιλιόμετρα δυτικά από την Ορεστιάδα. Είναι κτισμένη στην κοιλάδα ανάμεσα στους ποταμούς Άρδα βόρεια, Ερυθροπόταμο νότια και στα χωριά Μικρή Δοξιπάρα βόρειο-δυτικά, Χανδράς βόρειο-ανατολικά και Δόξα νότια. Έχει υψόμετρο 160 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο οικισμός αναφέρεται επίσημα το 1924 να προσαρτάται στην τότε κοινότητα ζώνης. Το χωριό έχει πλούσια παράδοση, ήθη και έθιμα, τα οποία αναβιώνουν οι σύλλογοι. Μεγάλο πανηγύρι γίνεται το Αγίου Αθανασίου, προστάτη και πολιούχο της Μεγάλης Δοξιπάρας, καθώς σε εορτάζει ο φερόνιμος ιερός ναός του χωριού. Πέρασε με ένα γόρι μου, θα σου δώσω τα ήμα, θα σου δώσω τα ήμα, θα σου δώσω φίλημα. Θα σου δώσω πίλημα, θα σου δώσω τα ήμα, θα σου δώσω τα ήμα κι όταν του νύπη για πίλημα. Κι όταν του νύπη για πίλημα, σαν αητός την αρπάξε, σαν αητός την αρπάξε, πέρα την απέταξε. Σαν αητός την αρπάξε, πέρα την απέταξε, πέρα την απέταξε, ναϊτή, ναϊτή κόρη μου. Τις αδερφούλες οι
ήμασταν γαϊτάνι μ' γαϊτάνι. Τρεις αδερφούλες ήμασταν γαϊτάνι μ' γαϊτάνι. Οι τρεις τα παντρευτούμι γαϊτάνι μ' γαϊτανούδι. Μια θα πάρει λοχαγό, γαϊτάνι μ' γαϊτάνι. Η μια θα πάρει λοχαγό, γαϊτάνι μ' γαϊτάνι. Η άλλη αστυνόμου, γαϊτάνι μ' γαϊτανούδι.